Πάνω από 50 φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις των λιπασμάτων Καβάλας για να παρακολουθήσουν την παραγωγική διαδικασία και να ενημερωθούν σχετικά με αυτήν. Με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε σήμερα το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι ένα τμήμα το οποίο έχει ξανάρθει στο εργοστάσιο μας, επίσκεψη. Οι φοιτητές οι οποίοι ήρθαν ήταν γύρω στα 50 άτομα και είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μοναδική λιπασματοβιομηχανία της Ελλάδος. Η λιπασματοβιομηχανία μας προσπαθεί να είναι σε επικοινωνία με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, δίνοντας την δυνατότητα τόσο στους διδάσκοντες όσο και στους φοιτητές να λαμβάνουν από πρώτη άποψη κάποιες πληροφορίες για την εφαρμογή όσων διδάσκουν. Έτσι λοιπόν στα πλαίσια αυτά σήμερα φιλοξενήσαμε γύρω στα 50 άτομα με τους καθηγητές τους, τα οποία είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προέβαλαν αρκετές απορίες και συζήτησαν αρκετά μαζί μας σχετικά με την παραγωγή του λιπάσματος, αλλά και τη διάθεσή του όχι μόνο στην περιφέρειά μας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα στην περιοχή της Ευρώπης και παγκοσμίως. Θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στις σχέσεις μας με την πανεπιστημιακή κοινότητα που επιδιώκουμε να είναι πάρα πολύ στενές και θεωρούμε ότι αυτό αναβαθμίζει όχι μόνο τη βιομηχανία αλλά και τα ίδια τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Να ευχαριστήσουμε τη λιπασματοβιομηχανία Καβάλας για την φιλοξενία της που δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές μας, στους φοιτητές μας να έρθουν και να παρακολουθήσουν αυτή την διαδικασία παραγωγής λιπασμάτων. Μας έδωσαν την ευκαιρία να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια του τμήματος, η οποία έχει να κάνει πέρα από τη θεωρία και το θεωρητικό υπόβαθρο το οποίο καλύπτουμε στο τμήμα, ταυτόχρονα όμως να δούμε και κάποια πράγματα τα οποία εφαρμόζονται σήμερα στην βιομηχανία λιπασμάτων, φωσφορικών λιπασμάτων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για αυτούς τους νέους αποφύτους να γνωρίσουν αυτή τη διαδικασία παραγωγής, να γνωρίσουν όλα τα πρότυπα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, δεδομένου του ότι αύριο μεθαύριο θα βγουν στην αγορά εργασίας και θέλουμε πραγματικά να είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.